Φεμινιστική παλήρεια στην είσοδο της Λευκωσίας. Εκατοντάδες συμπολίτες μας κάθε ηλικίας έσπασαν τη σιωπή τους και ένωσαν τις δυνάμεις τους, πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας έξω από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ώστε να στείλουν το μήνυμα πως η βία κατά των γυναικών δεν είναι αστεία υπόθεση. Την πορεία και την συγκέντρωση έξω από το Αρχηγείο της Δύναμης διοργάνωσε το Δίκτυο Ενάντια στην Βία κατά των Γυναικών με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα ενάντια στην βία κατά των γυναικών, με τα μέλη του αλλά και πολίτες να ζητούν άμεση αλλαγή και λήψη μέτρων προστασίας των γυναικών, φωνάζοντας συνθήματα ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού κραυγή με σφυρίχτρες για θύματα γυναίκες. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε έτοιμες να ανοίξουμε τις βαλίτσες. Οι βαλίτσες είναι γεμάτες βία. Τη βία την ασκούν οι δράστες, τη βία την ασκεί το σύστημα με πολλαπλούς τρόπους. Έχουν δημιουργηθεί δύο εξειδικευμένα γραφεία που αφορούν το γραφείο της βίας στην οικογένεια και το γραφείο καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων. Επίσης να πω ότι έχει συμπεριληφθεί στη βασική εκπαίδευση των δοκίμων αστυνομικών και σε διάφορα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα θεματικές ενότητες που αφορούν την εύφυλη βία. Τα στοιχεία σοκάρουν αφού μία στις τρεις γυναίκες βιώνουν σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στην Κύπρο μόλις το 2018 καταγγέλθηκαν 800 περιστατικά, ανάμεσά τους και τα θύματα του κατασυρωή δολοφόνου Νίκου Μεταξά. Στην Κύπρο είμαστε πάρα πολύ πίσω. Το 2017 τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, από την οποία όπως φαίνεται την έχουμε εντεμαχίσει και αυτή, γιατί δεν θα μπουν όλα τα άρθρα της σύμβασης σε εφαρμογή. Θα πρέπει να αποτινάξουμε τη βία από την κυπριακή κοινωνία, τη βρώμα της βίας, να απαιτήσουμε από το κράτος αυτό το οποίο οφείλει να κάνει με βάση τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή την άπλετη, την απεριόριστη, ολοκληρωμένη κοινωνική, ψυχολογική και οικονομική στήριξη την οποία χρειάζεται η γυναίκα για να βγει από τον κλειό της βίας. Τη σεξιστική και σεξουαλική βία καθώς και τις γυναικοκτονίες κατήγγειλα με μαζικές διαδηλώσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στις ΗΠΑ.